Είχαμε ένα προβληματισμό, συζητούσα πριν με τον Βασίλη τον Παρασκευόπουλο, που είναι και ο αντιπρόσωπος των, εκπρόσωπος των δυνάμεων, το πάμε στην Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος. Κατά πόσο τώρα, γιατί ακούστηκαν ένα σωρό πράγματα σημαντικά, τι θα μπορούσε να συνεισφέρει μια δικιά μας παρέμβαση, και το σκεφτόμουν αυτό. Γιατί νομίζω ότι σε μια αναλογία και εμείς, εντάξει, μπορούμε να φέρουμε μια εμπειρία μικρή. Μεν. Νομίζω ότι το κυριότερο στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί όσον αφορά από το χώρο του πολιτισμού, τέλος πάντων, και των εργαζόμενων στον πολιτισμό, εγώ είμαι από το Σωματείο, τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, δεν είναι τόσο να αναφέρουμε, ας πούμε, την αντιστοιχία της πάλης που αφορά το χώρο μας. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι το εξής, να πω. Πώς επηρεάζεται, και αυτό νομίζω είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το προσέξουμε. Να ξεκινήσω μάλλον από μία εικόνα. Μία εικόνα που έπαιξε στο συνέδριο, μάλλον στην παροδία συνεδρίου που δεν έγινε τελικά, ακύρωσε όλη την προπαγάνδα περί τραμπούκων κτλ. Και ποια ήταν αυτή η εικόνα? Ήταν αυτή η εικόνα που δείξαν τα κανάλια με τον κόσμο εκεί πέρα να τραγουδάει τα εργατικά τραγούδια κτλ. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό ήταν μια εικόνα που άξιζε όσο χίλιες λέξεις. Και το λέω αυτό επειδή το σκέφτομαι με αυτή την έννοια. Απ' τη μία, ο πολιτισμός είναι μια δύναμη την οποία πρέπει να την εκμεταλλευτούμε και να είναι, πώς να το πω, να είναι ένα σημαντικό στοιχείο και στη δράση κτλ. Επίσης, προσπαθούμε, μια προσπάθεια που κάνουμε εμείς μέσα στους καλλιτέχνες είναι όχι μόνο το να βάλουμε έναν κόσμο. Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε μια πάλι, παλεύουμε, μπορεί να έχετε δει τις εξελίξεις, στο Κρατικό Θέατρο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό Θέατρο, στους χώρους, στους υπόλοιπους, παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις. Αυτό δεν είναι ένας μονοδιάστατος αγώνας. Παλεύουμε ταυτόχρονα μέσα στους εργαζόμενους να βάλουμε την αντίληψη ότι εμείς οι καλλιτέχνες δεν είμαστε ένα πράγμα αποκομμένο από την κοινωνία. Δεν εκφράζουμε κάτι άλλο σε σχέση με τις ανάγκες που έχει ο εργάτης κτλ. Δείχνουμε στους εργαζόμενους τον αγώνα ακριβώς που κάνει το ΠΑΜΕ. Προσπαθούμε να εμπνευστεί ο κόσμος από αυτόν τον αγώνα. Και νομίζω αυτό πρέπει να, με έναν τρόπο το βάζω και σαν ένα ζήτημα, ας πούμε, για προβληματισμό, ότι πρέπει και συνολικά μέσα στη δράση του ΠΑΜΕ να το αξιοποιήσει αυτό το όπλο που λέγεται πολιτισμός. Δηλαδή, πρέπει σήμερα, είναι ένα ζήτημα σοβαρό, να εμπνευστούν οι καλλιτέχνες να γίνουν η φωνή του κόσμου που παλεύει, του κόσμου αυτού που αγωνιά, που παλεύει για τα ζητήματά του και για τη ζωή του. Για όλα αυτά τα σοβαρά που συζητάμε εδώ μέσα. Αυτό νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική συνεισφορά που θα μπορούσαμε να έχουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.